Μιλοπόταμος, το κακό έχει παραγίνει. Οργή, αγανάκτηση και απαξίωση με φόντο την πραγματικότητα η οποία χτυπά κόκκινο. Καυγάδες και νταϊλίκια σε καφετέρειες και στον δρόμο μέρα μεσημέρι με τη σκληρή πραγματικότητα να περιλαμβάνει άσκοπους πυροβολισμούς και επικίνδυνες καταστάσεις. Η ανοχή τέλος για μας. Απαιτούμε ασφάλεια. Θέλουμε μια ουσιαστική αστυνόμευση έτσι ώστε να νιώθουμε ασφαλείς κάθε μέρα και εμείς και τα παιδιά μας και ζητάμε βέβαια και την πολιτεία να συνεργαστεί μαζί μας για περισσότερες δράσεις μέσα στο σχολείο. Εμείς θεωρούμε ότι έχει παραγίνει το κακό. Από άποψη οδηγικής συμπεριφοράς σε όλο το Μιλοπόταμο, θεωρούμε στο Πέραμα ειδικότερα και ειδικά στο κέντρο του Περάματος, από τα διάφορα παραβατικά που γίνανε. Όλα αυτά ξεχύλισαν το ποτήρι και αποφασίσαμε να αντιδράσουμε. Οι μεγάλες ταχύτητες μέσα στην κατοικημένη περιοχή, τα παντιλίκια. Την άλλη μεριά έχουμε κάποιες φορές, έχουμε και το βράδυ πιστολιές γιατί τα πιάμε και είμαστε καλά. Το ποτήρι της οργής ξεχύλισε για τους δημότες στο Πέραμα, καθώς όπως υποστηρίζουν, ζουν σε καθεστώς ανασφάλειας, φόβου και απειλής, ενώ νιώθουν ανυπεράσπιστοι μπροστά σε βίες και εγκληματικές συμπεριφορές κάποιων παραβατικών ατόμων που ενεργούν με απαράδεκτο τρόπο. Θέλουμε να δείξουμε το καλό πρόσωπο του Μιλοποτάμου παντού, αυτό το οποίο πραγματικά ο τόπος μας πρεσβεύει και όχι να αποτελούμε για τον έξω κόσμο το μαύρο πρόβατο το οποίο ο κόσμος θεωρεί τόσα χρόνια. Όντως συνέβησαν κάποια δυσάρεστα περιστατικά, συνέβησαν, τα οποία τα καταδικάζουμε όλοι μας. Εκεί που κάθεσαι και περπατάς στο πεζοδρόμιο και κινδυνεύεις να σκοτωθείς, να πούμε, από κάποιον ο οποίος είναι φτιαγμένος, είναι μεθυσμένος, επειδή έτσι θέλει να κάνει το κόξα του σε μια κοπέλα. Αν χτύπα ξύλο γίνει κάτι και χτυπηθεί ένα δικό μου παιδί, μικρό, τι θα γίνει? Δεν αποδεχόμαστε ως πραγματικότητα τα δυσάρεστα περιστατικά που συμβαίνουν. Θεωρούμε χρέος μας να αντιδρούμε σε αυτά και να δείξουμε ότι ο δρόμος της νομιμότητας και της λογικής είναι ο μόνος δρόμος. Παραβατική οδηγική συμπεριφορά, όπως υπερβολική ταχύτητα και επικίνδυνη ελιγμή σε κατοικημένες περιοχές, ακόμα και στο κέντρο του Περάματος. Με οδηγούς υπό την επίρρεια αλκοόλ και όχι μόνο, κάποιοι χωρίς δίπλωμα οδήγησης και σε πολλές περιπτώσεις και ανήλικοι. Άσκοποι πυροβολισμοί πέφτουν σε ανύποπτο χρόνο. Τοπική κοινότητα συλλογικών νέων και κηδεμόνων, εμπορικό σύλλογο, εκπρόσωποι πολιτιστικών και επιμορφωτικών συλλόγων και όχι μόνο, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εξασφαλίσουν για τους ίδιους και για τα παιδιά τους μια ομαλή καθημερινότητα. Όπως περιέγραψαν, οι επιδράσεις είναι αρνητικές και στα σχολεία της περιοχής. Τα παιδιά δεν μπορούν να κυκλοφορούν ανεμπόδιστα και ελεύθερα, καθώς κινδυνεύει η σωματική τους ακαιρεότητα λόγω των ανεξέλεκτων συμπεριφορών. Ο κριτικός, όχι όλοι, θεωρεί ότι έχει το καταδίωκτο πολλές φορές και το εκμεταλλεύεται. Επικίνδυνη οδήγηση, παραδείγματος χάρη, από ανήλικους πολλές φορές, παράνομα παρκαρίσματα, να μην μπορείς να περάσεις με το αυτοκίνητό σου. Είναι πιθανά και βία επεισόδια. Να διορθωθούν πολλά πράγματα. Ανοχή τέλος. Απαιτούμε ασφάλεια. Το σύνθημα στη δυναμική κινητοποίηση που πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία διαμαρτυρώμενοι ενάντια στα περιστατικά παραβατικότητας, καλώντας την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να σκύψουν στο πρόβλημα. Μεταξύ άλλων ζητούν πιο πυκνή αστυνόμευση.